Άμεσο αίτημα για ATM. Αντιδράσεις για την έλλειψη ATM. Και όμως αυτό είναι η πραγματικότητα στην ευρύτερη περιοχή του πόρου, όπου πολίτες και κυρίως ηλικιωμένοι διαμαρτύρονται για την αποψήλωση υπηρεσιών, καθώς πριν από έναν μήνα έκλεισε και το τρίτο σημείο εξυπηρέτησής τους. Δεν έχουν χρήματα να πάρουν τα φάρμακά τους και τώρα τους αναγκάζουν να πάρουν ταξί να πηγαίνουν στο υποκατάστημα. Θεωρούμε ότι είναι απαράδεκτο και το μήνυμα αυτό φεύγει προς όλους τους φορείς, ότι επιτέλους πρέπει να νιώσουμε κι εμείς μη εγκαταλελειμμένοι. Εγώ προσωπικά, εκτός τον εαυτό μου, εξυπηρετώ και ένα θείο με 95 χρονών και είναι δύο φορές αυτές οι μέρες, γιατί είναι τη μία η βασική σύνταξη και η άλλη είναι η επικουρική. Μα έχουν και μυοσκελετικά προβλήματα που δεν μπορούν να περπατήσουν, δεν μπορούν να ανέβουν και να κατέβουν από τα λεωφορεία. Η εξαθλίωση είναι μεγάλη που έχουμε υποστεί. Έλεος. Κάτι πρέπει να γίνει. Κάποιος πρέπει να συγκινηθεί. Συνέπεια να υπάρχει, όπως υποστηρίζουν, απίστευτη ταλαιπωρία, κυρίως των ηλικιωμένων ατόμων, τα οποία θα πρέπει να κατεβαίνουν είτε στο κέντρο, είτε να μεταβούν στην Αλικαρνασσό, προκειμένου να λάβουν τα χρήματα της σύνταξής τους ή να προβούν σε άλλες ενέργειες οικονομικής φύσεως. Γυναίκες μεγάλες που δεν μπορούν να περπατάνε, θα αναγκαστούμε δηλαδή να παίρνουμε τα ταξά, να πηγαίνουμε. Να βγαίνουμε πιο πολλά έξοδα. Να πιάσουν οι κύριοι που κυβερνάνε να κάνουν κατάστημα στον πόρο. Είναι μεγάλος ο πόρος. Γιατί αυτό το πράγμα? Οι αρμόδιοι δεν τα βλέπουν αυτά πριν ξεκινήσουν αυτές οι ενέργειες. Και ταλαιπωρείται ο κόσμος. Μέχρι προχθές πήρα δύο γριούλες που μου λένε πού πήγε η καινούρια τράπεζα. Λέω, λάτα, σας πάω στην Αλικαρνασσό. Γιατί ήταν πολύ ηλικιωμένες και τους πήγα πεζός. Καταρχήν έχει υποβαθμιστεί ο πόρος πάρα πολύ. Εδώ εξυπηρετιόταν 4 προάστια. Ο πόρος, οι πατέλες, η χρυσοπηγή και ο κατσαμπάς, μπορώ να πω, εξυπηρετούνται. Εάν πάτε τώρα από την Αλικαρνασσό που αρχίζει από την Καζαντζίδη να πάτε προς το αεροδρόμιο, θέλετε το λιγότερο 20 λεπτά. Εδώ μας πήρανε τα πάντα και έχουμε υποβαθμιστεί. Ούτε ένα ATM δεν αφήσανε. Να πηγαίνουμε στην κεντρική, να πηγαίνουμε στην Αλικαρνασσό. Εμείς οι ηλικιωμένοι άνθρωποι τι να πούμε? Αυτό που ζητούν είναι η τοποθέτηση ATM, υποδεικνύοντας μάλιστα και συγκεκριμένους χώρους προς τους αρμόδιους με στόχο την εξυπηρέτηση των πολιτών. Να μπορούμε να έχουμε άμεση εξυπηρέτηση, διότι με αυτόν τον τρόπο ταλαιπωρούμαστε.